Ένα παιχνίδι χαρακτηριστικό εκτός έδρας κόντρα σε μια ομάδα όπως ο Βόλος που εφαρμόζει τακτικές ποδοσφαιρικές που θα συναντήσουμε μπροστά μας. Ποια είναι η αντίδραση του ΠΑΟΚ και τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να αποφύγει τέτοιου είδους απώλειες στο μέλλον? Να σας δω πρώτα να τους ότι τιβέρμους νέστης γιόγκς. Porque não vamos ter muitas oportunidades porque o adversário defende toda a frente da baliza. Temos que as fazer para depois pelo jogo poder abrir. Enquanto nós não fizermos golo, o adversário vai sempre acreditando, vai fechando, vai defendendo. Vocês viram mesmo no último lance mais um guarda-redes. Com tanta gente à frente da baliza é difícil, mas nós tentamos. Eu contente com o esforço dos nossos jogadores, mas hoje foi difícil e não conseguimos marcar. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει σε αυτές τις λίγες ευκαιρίες που θα έχουμε, γιατί σε τέτοιου τύπου παιχνίδια, αν δεν βάλεις ένα γκολ γρήγορα για να μπορέσεις να ανοίξεις το παιχνίδι, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο αντίπαλός σου συνέχεια θα μείνεται με όλους τους ποδοσφαιριστές πίσω από την γραμμή της μπάλας, θα κλείνεται ακόμα περισσότερο, θα πιστεύει ακόμα περισσότερο όσο δεν μπαίνει το γκολ ότι μπορεί να πάρει κάτι θετικό. Οπότε το κλειδί είναι σε αυτές τις ευκαιρίες, τις 1-2-3 που θα έχεις στην αρχή, να μπορέσει να πετύχει ένα γκολ έτσι ώστε μετά να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για τον ίδιο στον εαυτό. Σήμερα είδαμε πραγματικά ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι από αυτά που θα συναντήσουμε πάρα πολλές φορές. Οπότε πρέπει να μάθουμε να ξεκλειδώνουμε αυτές τις άμυνες, όντας αποτελεσματικές στις ευκαιρίες που έχουμε. Που σήμερα είχαμε κάποιες ευκαιρίες για να πετύχουμε γκολ και να διευκολύνουμε έτσι το έργο μας. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε και το πληρώσαμε στο τέλος με την απώλεια βαθμών. Καταλήγουμε λοιπόν, παρότι είναι νωρίς στη σεζόν, να συζητάμε ξανά για το κομμάτι της αποτελεσματικότητας. Πόσο τον απασχολεί, έχοντας μπροστά το παιχνίδι της Τετάρτης πλέον, που ο ΠΑΟΚ πρέπει να σκοράρει για να πάρει την πρόκριση, και γενικότερα για τέτοιου είδους παιχνίδια? Vamos estar a repetir um bocadinho. Nós acabamos com uma bola dentro da área agora no fim, que o Kutsias pode dominar e finalizar de outra maneira. Antes temos uma do Ninua que finaliza e está um jogador entre a baliza, entre o campo e a baliza, que a bola lhe bate, bastava ir um bocadinho ao lado e entrava. Tivemos uma num poste num canto, tivemos a jogada do Ninua e do Tony, que depois passou a bola para o Pelkas, que a bola depois não entrou. Como disse, fizemos na primeira parte, tivemos a oportunidade de fazer penalti, mas pelos vistos estava fora de jogo. Destas que nós temos que fazer uma para depois abrir o jogo, porque senão o adversário vai acreditar até o fim, vai nos fechar e nós temos que, como disse, temos que fazer golos. Esta aqui é a verdade, mas mais uma vez nós metemos lá a bola, fomos, tentamos, forçamos, mesmo com as condições que tínhamos, eu acho que criámos o suficiente para poder pelo menos fazer um gol. Εντάξει, γενικές γραμμές πιστεύω ότι η ομάδα σήμερα έκανε τα αρκετά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες ευκαιρίες για να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ. Είδαμε, ειδικά στα τελευταία λεπτά, είχαμε την ευκαιρία του Κούτσια που θα μπορούσε να είχε κοντρολάρει καλύτερα την μπάρα. Είχαμε τον Νινούα, το σουτ, ο οποίος πέρασε τον τερματοφύλακα, ωστόσο ήταν ένας άλλος μπροστά και την έκοψε. Είχαμε το δοκάρι από το κόρνερ. Είχαμε τη φάση του Πέλκα. Είχαμε την φάση στο πρώτο ημίχρονο που για πολύ λίγο ήταν offside ο ποδοσφαιριστής μας, μετά έμπαινε μόνος του στον αντίπαλο και του έκανε πέναλτι. Οπότε μιλάμε ότι σήμερα η ομάδα δημιούργησε, προσπάθησε. Το ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολα τέτοιου τύπου παιχνίδια και νομίζω ότι, όπως είπαμε και πιο πριν, το κλειδί είναι να μπορέσει να πετύχει ένα γκολ γρήγορα, να ανοίξει το παιχνίδι και να αναγκάσει τον αντίπαλο να βγει λίγο από τα καρέ του για να μπορέσει μετά να εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα δημιουργηθούν και να πετύχει ακόμα παραπάνω γκολ. Τώρα, όσον αφορά αν μας απασχολεί αυτό σε σχέση με το παιχνίδι με τις Τετάρτες, δεν νομίζω, γιατί είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια, τελείως διαφορετικές διοργανώσεις, οπότε δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει συγκρίση σε αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έχασε 2 βαθμούς και ενδεχομένως κομμάτι της ψυχολογίας του. Τι μπορεί να κερδίσει από αυτό το παιχνίδι? Mais uma vez, metemos toda a gente a jogar. Metemos mais um jovem que se estreou. Como disse, contente com aquilo que fizemos enquanto conseguimos, não contente com o resultado, mas nós temos que aprender a lidar com estas emoções de jogos de 3 em 3 dias, é isto que nós queremos, esta é a nossa equipa, temos que contar com todos, temos que os pôr todos a jogar, porque senão não faziam parte do nosso plantel, portanto, mas temos que ir crescendo todos, os mais experientes, os mais novos, por isso para os mais novos também é bom, portanto, é isto que nós temos que andar a fazer. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κρατάμε είναι το γεγονός ότι, παρόλο που μπήκαν αρκετά νέα πρόσωπα, δείξανε ότι αξίζουν να βρίσκονται στο ρόστρο ΠΑΟΚ, έχουν ποιότητα. Ξέρουμε ότι από τη στιγμή που έχουμε παιχνίδια κάθε 3 μέρες θα πρέπει να τους υπολογίζουμε όλους. Τους υπολογίζουμε όλους. Όλοι θα πρέπει λοιπόν να παίξουν και να δώσουν τον καλύτερο τους αυτό. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα από εδώ και ως εξής είναι να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα
κατά μας, διότι ξέρουμε ότι όταν τα παιχνίδια είναι κάθε τρεις μέρες, δεν έχεις χρόνο ούτε να πανηγυρίσεις, αλλά ούτε και να απογοητευτείς από οτιδήποτε συμβαίνει. Πρέπει να δουλέψεις σκληρά για τον επόμενο αγώνα. Και πόσο μάλλον από τη στιγμή που τώρα την Τετάρτη έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα για εμάς, για όλους, για όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Οπότε εμείς αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε.